Στην έρημο και έζησε τέτοια ασκητική ζωή ώστε αλλοιώθηκε ολόκληρη η εμφάνισή του σε σημείο τέτοιο που όταν επέστρεψε στην αυλή των γονιών του και έκανε ένα καλυβάκι προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα του και τη μάνα του να μετανοήσουν για τη ζωή τους και να επιστρέψουν στον Θεό, ώστε να μην τον αναγνωρίζουν οι ίδιοι του οι γονείς. Τόσο πολύ είχε αλλοιωθεί η σωματική του παρουσία. Ο μεν άλλος είναι ο Όσιος Παύλος, ο Θηβαίος. Όχι γιατί κατάγεται εδώ δίπλα από τη γειτονική πόλη τη Θήβα, αλλά διότι κατήγετο από την Θηβαίδα της Αιγύπτου, εκεί όπου έδρασε, έζησε και ασκήθηκε ως γνήσιος αφοσιωμένος μαθητής του Κυρίου μας, βγαίνοντας από τον εαυτό του. Και μάλιστα διαβάζουμε στο Συναξάρι αυτού του Αγίου Πατρός ότι κάποτε, ξέρετε, και οι Άγιοι έχουν μέσα τους αναζητήσεις. Ο μεγάλος ασκητής που θα γιορτάσουμε πρώτα Θεός την Τρίτη, ο Όσιος Αντώνιος ο ασκητής, αναρωτήθηκε κάποτε αν υπάρχει κάποιος ασκητής μεγαλύτερος από τον ίδιο. «Δείξε μου», λέει, «Θεέ μου, υπάρχει κανένας άνθρωπος που να ασκητεύει πιο πολύ και πιο αυστηρά από μένα?» Και ο Θεός, δι' ενός αγγέλου, τον οδήγησε στην έρημο, εκεί όπου συνάντησε τον Όσιο Παύλο, το Θηβαίο, και ο οποίος ζούσε, αδελφοί μου, για 60 περίπου χρόνια, χωρίς να μπορεί να βρει τροφές για να μπορεί να ζήσει, αλλά του έφερνε ένα όρνεο, όπως διαβάσανε οι ιεροψάλτες στο τροπάριό του, ένα κοράκι τροφή καθημέραν, προκειμένου να θραφεί σωματικά. Ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος όλη του τη ζωή την πέρασε μέσα στην άσκηση, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις. Και οι δύο αυτοί, όσοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι πρότυπα μιμήσεως, αδελφοί μου, για όλους μας. Η άσκηση, η αναχώρηση από τον κόσμο, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό δεν αφορά, αδελφοί μου, μόνο τους μοναχούς. Αφορά όλο το σώμα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος, προσέξτε, οφείλει να ασκητεύει, οφείλει να εγκρατεύεται, οφείλει να αφιερώνει από τον εαυτό του χρόνο για τη δόξα του Θεού, αλλά και για τον έμπαινο της Εκκλησίας, δηλαδή για την ενίσχυση των υπολείπων αδελφών μας. Και όταν ο άνθρωπος εγκρατεύεται και ασκητεύει, είναι πραγματικά ελεύθερος, γιατί μπορεί να κάνει τον εαυτό του ό,τι θέλει και να μην τον κάνει ο εαυτός του ό,τι θέλει. Με ένα τέτοιο πνεύμα, με μια τέτοια ιεραποστολική συνείδηση, έζησε, έδρασε και κινήθηκε ο πριν από λίγα χρόνια κοιμηθείς, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης, κυρός Παύλος. Για τους πολλούς, αλλά και για μας, τους συντοπίτες του, ο αγαπημένος μας Πάτερ Παύλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος κινήθηκε ιεραποστολικά σε όλη του τη ζωή. Βγήκε, αδελφοί μου, στην κυριολεξία από τον εαυτό του
Έχω απορία. Πότε κοιμόταν. Πότε ξεκουραζόταν. Πότε έβρισκε χρόνο για τον εαυτό του. Διότι ο άλλος Παύλος Θηδαίος και ο άλλος Ιωάννης ο Καλυβίτης εξήλθε από την οικογένειά του, βγήκε από τον εαυτό του και δάνεισε ολόκληρη την ύπαρξή του στην διακονία, αδελφοί μου, του Ευαγγελίου. Αλήθεια, υπάρχει κανένα στη Χαλκίδα που πέρασε θλίψη ή δοκιμασία ή πόνο ή στενοχωρία ή έναν ξαφνικό θάνατο και να μην βρήκε στο κατώφλι του σπιτιού του τον πατέρα Παύλο? Υπήρξαν νέοι άνθρωποι που είχαν αναζητήσεις πνευματικές και οι οποίοι έψαξαν για να τον συναντήσουν και να τον συμβουλευθούν και δεν άκουσαν από τα χείλη του συμβουλές πνευματικές. Νομίζω ότι ο πατήρ Παύλος ενσάρκωσε με τη ζωή του, προσέξτε όμως, και με τη δράση του ολόκληρη, το Ιερό Ευαγγέλιο. Τα πάντα εν πάση Χριστός. Ο Χριστός ήταν το κέντρο της ζωής του, ο Χριστός ήταν ο έρωτάς του, ο Χριστός ήταν η λατρεία του και για χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αναλώθηκε σε ολόκληρη τη ζωή του. Διάβαζα πρόσφατα ότι έγραφε σε ένα κείμενό του ότι ο άνθρωπος, ο εγωιστής, εκείνος που κλείνεται στον εαυτό του, εκείνος που κοιτάει μόνο τον εαυτό του, εκείνος που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, έχει μέσα του πνευματική αναπηρία. Είναι ανάπηρος πνευματικά, γιατί δεν μπορεί να βγει από τον εαυτό του και να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του. Δεν μπορεί να αφήσει τα θέλω του και τις επιθυμίες του και να δώσει χώρο στα θέλω και στις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων. Θυμάμαι, όταν πάντρευε νέα ζευγάρια, θέλοντας να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον και να τους κάνει να τον προσέξουν, χρησιμοποιούσε ένα τραγούδι το οποίο είναι γνωστό, το οποίο έλεγε «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ» και έλεγε ο πατήρ Παύλος «Και γιατί δεν είμαι εγώ», θέλοντας δι' αυτού του τρόπου να δείξει το πόσο πολύ ο άνθρωπος πρέπει να έχει στραμμένο το νου και την καρδιά του στο πρόσωπο του άλλου, στο πρόσωπο του συντρόφου του, στο πρόσωπο εκείνου του ανθρώπου που έχει επιλέξει να συνεχίσει την ζωή του και την πορεία του την κοινή. Ο ιεράρχης αυτός της Αγίας μας Εκκλησίας αποτέλεσε, αδελφοί μου, ένα πραγματικό κόσμημα, ένα στολίδι και είναι για την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος ένας πολύτιμος θησαυρός, διότι από τα έγκατα της νήσου Ευβίας εξήλθε, από την Μητρόπολη μας ανελήφθηκε και εξελίχθηκε λαμπρός κληρικός της Αγίας μας Εκκλησίας, πλησίων του μακαριστού γέροντός του, του δεσπότη μας, του Νικολάου, του Σελέντη, προς τιμήν του οποίου κάθε χρόνο του Αγίου Νικολάου τελούμε ιερό μνημόσυνο, ο οποίος κοιμήθηκε, νομίζω, αυτές τις ημέρες του Αγίου Μακαρίου στις 19 και συνεργάστηκε με τον Μητροπολίτη μας, τον παππού, τον Δεσπότη, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, αγαστός, και έγινε αιτία ο πατήρ Παύλος να γίνει γνωστός ο πιο κρυφός Άγιος της εποχής μας, ο γέροντας Ιάκωβος της Μονής του Οσίου Δαβίδ, ο οποίος όταν άκουγε για επένους κρυβόταν
και ο πατήρ Παύλος φρόντισε να κάνει γνωστό τότε τον όσιο γέροντα Ιάκωβο σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί έλεγε στους ανθρώπους, θέλετε να δείτε το Ευαγγέλιο ότι μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως στη ζωή των ανθρώπων, ανεβείτε μέχρι τις Ροβιές και λίγο πιο πάνω από τη λίμνη υπάρχει το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ και εκεί ζει ένας Άγιος. Ελάτε να δείτε τη ζωή του και να φροντίσετε έτσι ώστε να την μιμηθείτε. Είναι αξιόλογο να υπογραμμίσει κανείς όλο εκείνο το έργο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει, το οποίο επιτέλεσε ο πατήρ Παύλος, γιατί στην κυριολεξία αναλώθηκε σε όλη του τη ζωή στην διακονία των ανθρώπων. Ο πνευματικός μας πατέρας και επίσκοπός μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, έγραψε κάπου για τον πατέρα Παύλο ότι ο πατήρ Παύλος ήταν ο άνθρωπος της θυσίας και της προσφοράς. Και πράγματι έτσι είναι. Όταν κοιμήθηκε, έγινε στη Μητρόπολη μας και στην πόλη μας και σε ολόκληρη την Εκκλησία ένας πνευματικός σεισμός. Αμέτρητοι άνθρωποι κατέκλυσαν τον ναό της Αγίας Παρασκευής. Δεν ήταν δυνατόν να πάει το σκήνομά του σε άλλη εκκλησία, γιατί πού θα χωρούσε τόσον κόσμο, προκειμένου οι άνθρωποι να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη του, να ασπαστούν το χεράκι του το αρχιερατικό και να τον κατεβοδώσουμε έτσι ώστε να οδηγηθεί από τη γη της Ευβίας στην γη της Μακεδονίας, την οποία αγάπησε ως γνήσιος Μακεδόνας. Θυμάστε όλοι τους αγώνες που έκανε για το Σκοπιανό. Θυμάστε τα κηρύγματα τα οποία έλεγε στους ναούς και εκήρυτε, τα οποία είχαν σχέση και με εθνικά θέματα. Δεν δίσταζε ο πατήρ Παύλος και δεν έβρισκε μπροστά του εμπόδιο, καμία δύναμη και καμία εξουσία πολιτική, προσέξτε, όχι γιατί ήταν παράλογος, αλλά διότι πίστευε ότι πάνω από όλους είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Και όταν κήρυτε την αλήθεια, δεν φοβόταν, διότι όποιος λέει την αλήθεια, έχει το Θεό βοήθεια. Και ο Θεός υπήρξε στη ζωή του πάντοτε ακίνητος βοηθός και φρουρός του. Έστειλε στη ζωή του πολλούς ανθρώπους και έφερε στο δρόμο πολλών ανθρώπων το πρόσωπο του πατρός Παύλου. Ήταν πραγματικά ο πατήρ Παύλος ένας άνθρωπος του Θεού. Θεωρούμε τον εαυτό μας ευνοημένο, διότι μας αξίωσε να τον γνωρίσουμε καλά. Θυμάμαι όταν είχε μείνει ο πατέρας μου χωρίς δουλειά, κάθε χρόνο σας το λέω αυτό στο μνημόσυνό του, γιατί νομίζω ότι έτσι τον τιμώ με τον καλύτερο τρόπο. Και ήταν γιορτές και είχαμε δυσκολίες στο σπίτι οικονομικές, ήρθε σούρουπο νύχτα στην πόρτα μας και έφερε στον πατέρα μου λεφτά για να κάνουμε γιορτές, γιατί είχαν φύγει από το σκαλιστήρι εκεί και από το Παπαστρατή και τα υπόλοιπα και είχαν μείνει πολλές οικογένειες χωρίς δουλειά της περιοχής εκεί από όπου προέρχομαι. Και εμείς νομίζαμε ότι ήρθε μόνο στο δικό μας σπίτι. Και την άλλη μέρα στα καφενεία λέγανε, πέρασε ο πατήρ Παύλος από εσάς? Ναι. Ήρθε και από εσάς? Ναι. Πήγε και στο παραπέρα σπίτι? Ναι. Είχε περάσει πόρτα-πόρτα για να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν οικονομικά προβλήματα, διότι δεν έμενε μόνο στο να κηρύττει και να λέει πράγματα, αλλά τα εφήρμοζε ο ίδιος πρώτα στην ζωή του. Εύχομαι, αδελφοί μου, όλοι μας, να έχουμε την ευχή του και την ευλογία του.
Ο πατήρ Παύλος είμαι βέβαιος ότι βρίσκεται στο θρόνο του Θεού και μεταφέρει τα αιτήματα και τις προσευχές όλων μας, διότι όπως είπα και προείπα και θα το λέω διαρκώς, αναλώθηκε στη διακονία του Ευαγγελίου και στην διακονία των ανθρώπων. Και θεωρώ εξαιρετικά ευνοημένη την συγκυρία φέτος, που συμπίπτει το μνημόσυνό του με τη μνήμη του συνώνυμου του Οσίου Παύλου του Θηβαίου. Και για να συνδέσω τη ζωή του πατρός Παύλου με το Ιερό Ευαγγέλιο και τα αναγνώσματα της σημερινής συνάξεώς μας, ο πατήρ Παύλος είχε στη ζωή του ευγνωμοσύνη. Ήταν ευγνώμων, ακόμη και στο πιο μικρό παιδάκι. Και το έλεγε διαρκώς, σας ευχαριστώ και ξανά σας ευχαριστώ. Ήταν ευγενικός πολύ στους τρόπους, σαν εκείνον τον άνθρωπο το λεπρό, ο οποίος θεραπεύτηκε από τον Κύριό μας και επέστρεψε για να πάει να τον συναντήσει και να του πει ευχαριστώ. Είχαν βέβαια και άλλοι 9 θεραπευτεί από τον Κύριο, αλλά ένας είχε το κουράγιο και το θάρρος και το σθένος να τον συναντήσει και την αξιοπρέπεια για να τον ευχαριστήσει. Ευχαριστώντας λοιπόν τον Τριαδικό Θεό μας και για τη σημερινή σύναξη, αλλά και για το ότι η ευδοκία του Θεού επέτρεψε έτσι ώστε να συναχθούμε όλοι επί το αυτό, εύχομαι αδελφοί μου και προσεύχομαι ο πατήρ Παύλος να πρεσβεύει στο θρόνο του Θεού για όλους μας, προκειμένου το παράδειγμά του να γίνεται παράδειγμα μιμήσεως για όλους μας. Αδελφοί μου, να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, να μην κοιτάμε την καλοπέρασή μας, να μην κοιτάμε την ξεκούρασή μας, να μην κοιτάμε τι αρέσει σε μας, αλλά να δίνουμε προτεραιότητα στους άλλους, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και να δίνουμε χώρο στους άλλους. Με την ευχή του Επισκόπου μας, ο ιερέας του προσκυνήματος της Παναγίας της Φανερωμένης, ο πατήρ Μεθόδιος και η ταπεινότης μου, πήγαμε φέτος στην Παναγία τη Φανερωμένη στην Κύπρο. Και εκεί συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μας διηγήθηκαν πολλά για τον πατέρα Παύλο. Η φήμη του βγήκε από τη Χαλκίδα, βγήκε από την Ελλάδα, βγήκε από την πατρίδα μας και έγινε γνωστός παντού. Όμως ο ίδιος απέφευγε τους επένους και φρόντισε να δουλεύει ησύχως και μυστικός και να αρέσει το Κυρίο. Το παράδειγμά του, αδελφοί, να το μιμηθούμε όλοι μας και να είμαστε ταπεινοί υπηρέτες του Ιερού Ευαγγελίου, κληρικοί και λαϊκοί, και να σκεφτόμαστε πάντοτε, εκτός από τη βολή μας, τη βολή και την ανάπαυση των αδελφών μας. Επιτρέψτε μου δημοσίως να υπογραμμίσω την παρουσία του εκλεκτού του συνεργάτου και ακόλουθού του σε πολλές διαδρομές, του Νικόλα, του οδηγού του αυτοκινήτου, του πατρός Παύλου, ο οποίος πάμπολες φορές τον έφερε στη Χαλκίδα, τον μετέφερε στη Σιάτιστα, τον πήγε σε άλλες περιοχές και είδε και έζησε και βίωσε όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα για αυτόν τον κεκοιμημένο ιεράρχη. Θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας, αφού κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού με τάξη, ευλάβεια και ησυχία, να παραμείνουμε όλοι στις θέσεις μας και να κάνουμε το μνημόσυνο του πατρός Παύλου και να κάνουμε προσευχή για την ανάπαυση της ψυχής του, έτσι ώστε να δίνει σε όλους μας την ευχή του και να είναι, αδελφοί μου, το επαναλαμβάνω ξανά, το παράδειγμα της ζωής του, παράδειγμα μιμήσεως
για όλους μας. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου, των Αγίων ο χώρος έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολολός πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσέ με, σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου, ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιασθέντες ως περάρνες και προς ζωή την αγύρω Άγιοι και αείδιον μετατεθέντες τούτων εκτενώς μάρτυρες ετήσαστε ο βλημάτων λύσιν ημίν χωρίσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου, η δίνοδον οι στενοί βαδίσαντες τεθλιμένοι πάντες η εμβίω, ή των σταυρών ο ζυγόν αράμενοι και μη ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτε απολάβετε αετοίμασα ημίν βραβεία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ο πάλεμεν εκ μειόντων πλάσας με και εικόνη Σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γην εξής ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον καλός, αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου, εικόνη μη της άρη του δόξη Σου, ή και στίγματα φεροπτεσμάτων, η κτήρισον το σον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύες πλαγνία και την ποθινή πατρίδα παρασκούμη παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου, ανάψον ο Θεός τους δούλους Σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως φωστήρες, τον και τιμημένον δούλο Σου ανάπαυσον παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος εύσεβος υμνησομερβώντες, Άγιος Υ, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρεσε μνή η Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, δις γένος των ανθρώπων ευρατώ την σωτηρία, δια Σου ευρημέν παράδεισον Θεοτό και Αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Μετά τον Αγίον
Συγχωρηθήνε αυτό, παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιο. Κύριε Λέησο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αματίων, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Λέησο. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, Παύλου Αρχιερέως, Πατρός και Ιεράρχου ημών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύν λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα του παραυτού πραθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ου και έστιν άνθρωπος, ο ζήσετε και ου χαμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, του και κοιμημένου δούλου σου, Παύλου Αρχιερέως, Πατρός και Ιεράρχου ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Τιμοθέου Επισκόπου Ευρύπου, Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφέρου Πόλεως, των Θαυματουργών και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, ου και η Θεία Μυσταγωγή επετελέστη των Αγίων Ενδόξων και κανηνικών μεγάλων μαρτύρων, ιερομαρτύρων, νεομαρτύρων και πάντων των Αγίων Ενδόξων, κανηνικών μαρτύρων, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Επισκόπου Ηλυρικού, της Μητρός αυτού Ανθίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, της Αγίας και Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Προστάτηδος και Πολιούχου ημών, των Οσίων και Θεοφόρων ημών, και Αγίας Ιωάντρος του Νέου Μαγιάς, Πορφυρίου του Νοσίου και Ιερόχου του Νέου Ιωάντρος, Ιερά Μητροπόλητα αυτή, η Αναψά του Οσίου Πατέρων και Ιερόχων, των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Καλυβίτου και Παύλου του Θηβαίου, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του και κοιμημένου Πατρός Παύλου.